το Discover δε σαν ήταν ένα πολύ δημοφιλές ταξιδιωτικό γραφείο. Πουλούσε οργανωμένα ταξίδια στους πιο καυτούς και εξωτικούς προορισμούς. Αλλά μια μέρα η αστυνομία ανακάλυψε ότι αυτή η εταιρεία βοηθούσε εγκληματίες να διαφύγουν από τη χώρα. Έμαθαν επίσης την ακριβή ημερομηνία που θα συνέβαινε την επόμενη φορά. Εκείνη την ημέρα, αρκετοί αστυνομικοί έφτασαν στο αεροδρόμιο. Σταμάτησαν ένα γκρουπ τουριστών που πετούσαν για ένα νησί της Καραϊβικής. Αλλά οι detective δεν γνώριζαν την ταυτότητα του εγκληματία. Γι' αυτό έπρεπε να ψάξουν τις αποσκευές όλων των πελατών. Κοιτάξτε τις αποσκευές και βρείτε ποιος είναι ο εγκληματίας. Είναι η νεαρή γυναίκα στα αριστερά. Αν πηγαίνει σε οργανωμένο ταξίδι σε ένα ζεστό μέρος, γιατί χρειάζεται μπουφάν για το χειμώνα. Ο Έρικ είναι παγιδευμένος σε ένα δωμάτιο. Το δωμάτιο γεμίζει σιγά σιγά με νερό που προέρχεται από μια βρύση στον τοίχο. Δεν υπάρχουν παράθυρα στο δωμάτιο και η πόρτα είναι μπλοκαρισμένη. Ο Έρικ έχει μια σφουγγαρίστρα και έναν μεγάλο κουβά. Τι μπορεί να κάνει για να σωθεί? Το μόνο που χρειάζεται να κάνει είναι να κλείσει τη βρύση. Το ξέρατε αυτό, έτσι δεν είναι? Η Λάουρα συμφώνησε να λάβει μέρος σε έναν διαγωνισμό γρίφων. Ένας από τους στόχους ήταν να βγει από ένα κλειδωμένο δωμάτιο. Έπρεπε να βρει τον κωδικό της κλειδαριάς με συνδυασμό. Και το μόνο πράγμα που θα μπορούσε να τη βοηθήσει ήταν αυτό το σημείωμα. Το 2:6. 4:26. 5:426. 6:00. Σε λίγα λεπτά η Λάουρα έφευγε ήδη από το δωμάτιο. Ποιος ήταν ο κωδικός? Ο κωδικός ήταν μόνο ένας αριθμός, το 6. Το 6:2, γιατί το 2:6. Η Μέγκαν κάλεσε τους φίλους της στο αγαπημένο της εστιατόριο για να γιορτάσουν τα γενέθλια της. Διασκέδαζαν πολύ. Η Μέγκαν πήρε το καλύτερο δώρο γενεθλίων. Οι φίλοι της χάρισαν ένα διαμάντενιο δαχτυλίδι. Ξαφνικά το δωμάτιο βυθίστηκε στο σκοτάδι. Μετά από αρκετά λεπτά απόλυτης σύγχυσης, τα φώτα επανήλθαν. Αλλά το δαχτυλίδι της Μέγκαν είχε εξαφανιστεί. Κοιτάξτε προσεκτικά την εικόνα και προσπαθήστε να καταλάβετε ποιος το έκλεψε. Είναι ο σερβιτόρος. Κοιτάξτε το ποτήρι που κρατάει. Έβαλε το δαχτυλίδι μέσα. Τώρα υπάρχει πολύ περισσότερο νερό μέσα. Η φίλη του Ιακώμπ, η Νικόλ, λάτρευε τους γρίφους. Μια μέρα βρισκόταν σε επαγγελματικό ταξίδι στη Γαλλία. Τηλεφώνησε στον Ιακώμπ και του είπε ότι είχε γενέθλια ένας συγγενής της. «Θα μπορούσες να πας να του συγχαρείς, σε παρακαλώ». Όταν ο τύπος τη ρώτησε ποιον συγγενή έπρεπε να επισκεφθεί, η Νικόλα απάντησε ότι είναι η κόρη του μοναχογιού του παππού μου. «Ποιος είναι αυτός ο μυστηριώδης συγγενής που καλείται να συγχαρεί ο Ιακώμπ?»
είναι η αδελφή της Νικόλ. Ο Μπράντον ήταν αστυνομικός. Εκείνη τη μέρα περιπολούσε στους δρόμους της μικρής πόλης όπου ζούσε. Όταν ο άνδρας περνούσε από το σπίτι του καλύτερου φίλου του, είδε ότι η εξώπορτα ήταν ανοιχτή. Αποφάσισε να ελέγξει αν όλα ήταν εντάξει. Μόλις ο Μπράντον μπήκε στο διάδρομο, είδε τον φίλο του πεσμένο στο πάτωμα. Μετά τη μεταφορά του άνδρα στο νοσοκομείο, ο αστυνομικός πήγε να ανακρίνει τους γείτονες. Η Τζούλη είπε ότι φύτευα νέα οποροφόρα δέντρα στον κήπο μου από νωρίς το πρωί. Ο Νέιθαν είπε ότι έχω κάποια προβλήματα με το αυτοκίνητό μου. Ήμουν όλη μέρα στον γκαράζ προσπαθώντας να τα φτιάξω. Και ο Πάτρικ είπε στον Μπράντον ότι προβλήθηκε ένα νέο επεισόδιο της αγαπημένης μου τηλεοπτικής σειράς. Έμεινα σπίτι να το δω. Ποιος γείτονας λέει ψέματα? Ο Νέιθαν. Τα χέρια και τα γάντια του είναι πεντακάθαρα. Δεν θα ήταν δυνατόν αν είχε επισκευάσει το αυτοκίνητό του. Αυτό σημαίνει ότι λέει ψέματα. Η κυρία Λόπες πήγε τους μαθητές της σε ένα μουσείο τέχνης. Μισή ώρα μετά την εκδρομή, ένας ανήσυχος υπάλληλος του μουσείου πλησίασε την καθηγήτρια. Είπε στην κυρία Λόπες ότι ένα από τα εκθέματα, ένα πολύτιμο βάζο, είχε καταστραφεί. Ο ένοχος δεν μπορούσε να είναι άλλος παρά ένας από τους μαθητές. Μόνο τρεις από αυτούς πλησίασαν το βάζο, αλλά ποιος το κατέστρεψε? Η Μαρία είπε ότι αφού κοίταξα το βάζο παρατήρησα ότι το μακιγιάζ μου ήταν μουτζουρωμένο, οπότε πήγα κατευθείαν στο μπάνιο. Ο Αντώνης είπε ότι δεν άγγιξα το έκθεμα. Αφού το κοίταξα, πήγα στο διπλανό δωμάτιο για να δω τον σκελετό των δεινοσαύρων. Και ο Νέιθαν είπε ότι ακολουθούσε την κυρία Λόπες και κρατούσε σημειώσεις. Ένας από αυτούς τους μαθητές λέει ψέματα. Αλλά ποιος? Ο Αντώνης. Δεν υπάρχουν οστά δεινοσαύρων στο Μουσείο Τέχνης. Κάποιος μπήκε στο σπίτι της Σαμάνθα από το παράθυρο και έκλεψε μερικά πολύτιμα πράγματα. Όταν ήρθε η αστυνομία, τους είπε ότι υποπτευόταν τον μικρότερο αδελφό της, τον Σαμ. Οι αστυνομικοί πήγαν να ανακρίνουν τον τύπο. Αλλά εκείνος αρνήθηκε τα πάντα. «Έπαιζα μπάσκετ πριν από αρκετές ημέρες και έσπασα το χέρι μου. Τώρα είναι σε γύψο. Δεν θα μπορούσα να μπω στο σπίτι». Οι αστυνομικοί έφυγαν, αλλά την επόμενη μέρα ένας από αυτούς είδε τον Σαμ σε μια καφετέρια. Ο τύπος φορούσε ακόμα τον γύψο, αλλά ο αστυνομικός τον συνέλαβε αμέσως. «Γιατί?» Όταν η αστυνομία επισκέφθηκε τον Σαμ, ο τύπος είχε τον γύψο στο δεξί του χέρι. Τώρα ήταν στο αριστερό του χέρι.